Ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην γραμματέα, τον Στέφανο τον Ξεκαλάκη, σήμερα μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ένας από τους, θα έλεγα, από τους πιο κοντινούς συνεργάτες του Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Καλημέρα κύριε Ξεκαλάκη. Καλημέρα κύριε Ιωάννη, σας και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Χίλια ευχαριστώ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή μας. Πώς την είδαμε χθες? Πώς την είδαμε την προχθεσινή εορταστική επέτειο? Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τόσα χαμόγελα. Συναντήσαμε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Άλλωστε και ο γενικότερος σχεδιασμός και το κόνσεπτ της εκδήλωσης ήταν προσαρμοσμένο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία και ειδικότερα η νέα γενιά. Και πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, γιατί το ζητούμενο σήμερα είναι να επαναφέρουμε τον κόσμο στην πολιτική. Πιστεύω ότι αν ο κόσμος πιστέψει ότι μέσα από την πολιτική μπορεί να δοθούν λύσεις για τη ζωή του, αυτομάτως και το ΠΑΣΟΚ θα επωφεληθεί από αυτή την ιστορία και θα γίνει μια επιλογή για την διακυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Και κυρίως να πείσετε τη νέα γενιά, κύριε Ξεκαλάκη, από την οποία προέρχεστε, γιατί η νέα γενιά είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο απολυτική, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Η εικόνα που έχω σχηματίσει είναι ότι η νέα γενιά είναι βαθιά πολιτικοποιημένη, απλά έχει άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες αγωνίες. Δηλαδή ασχολείται με θέματα δικαιωματισμού, ασχολείται με το περιβάλλον, ασχολείται φυσικά με το που θα βρει δουλειά, όπου θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ζούμε για να δουλεύουμε. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ξανά να δουλέψουμε για να ζήσουμε. Είναι κάτι το οποίο το πέτυχε το ΠΑΣΟΚ σε προηγούμενες δεκαετίες και άρα είναι και το κόμμα εκείνο το οποίο εγγυάται ότι μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να επαναφέρει μια τέτοια κατάσταση προοπτικής και στη νέα γενιά αλλά και σε όλους τους πολίτες. 48 χρόνια λοιπόν από την 3η του Σεπτέμβρη, από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κυβέρνησε με επιτυχίες και με λάθη, βεβαίως και με κάποιες ολιγορίες, αλλά θεωρούσαμε ότι κάποια αυτονόητα πράγματα είχαν αντιμετωπιστεί. Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο σας, το οποίο καταλήγει ότι εκεί που λέγαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια λύσαμε τουλάχιστον θέματα δημοκρατίας, προστασίας της ιδιωτικότητας, ξαφνικά εν έτη 2022 ξεσπά το σκάνδαλο των υποκλοπών και όλα πλέον αναθεωρούνται. Είναι δυνατόν να παρακολουθείτε αρχηγός κόμματος? Τι να πιστέψω εγώ, κύριε Ξεκαλάκη, τι να πιστέψει ο κάθε πολίτης, πόσο να αισθάνεται ασφαλής? Θέλω τη γνώμη σας, θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας γι' αυτό. Πράγματι, αναφέρεστε στο άρθρο μου στο The Socialist που βγήκε, που εκδόθηκε το Σάββατο. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, πολύ, και προτρέπω τους ακροατές να το διαβάσουν. Ναι, να είστε καλά. Το κρίσιμο, θεωρώ, στην παρούσα συγκυρία είναι να θωρακίσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς. Έως πρότινος είχαμε ξεχάσει αυτές τις μαύρες περιόδους όπου έζησε η ελληνική κοινωνία με παρακολουθήσεις, με φακελώματα, και νομίζω ότι μετά τις αρχές της δεκαετίας του 90 δεν είχαμε αντιμετωπίσει φαινόμενα να παρακολουθούνται πολιτικοί αντίπαλοι ή τουλάχιστον να διαπιστώνεται αποδεδειγμένο ότι παρακολουθούνται πολιτικοί αντίπαλοι. Γι' αυτό και εξ αρχής, όπως τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά τον ίδιο, είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα βέβαιος με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα όσα θα δουν από εδώ και πέρα το φως της δημοσιότητας, ειδικά αν η Εξεταστική Επιτροπή επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο, όλοι θα αισθανόμαστε μια ανασφάλεια ως προς την διασφάλιση ιδιωτικότητάς μας. Οι δημόσιοι λειτουργοί, οι δικαστές, οι επιχειρηματίες, οι δημοσιογράφοι, κανείς δεν θα αισθάνεται πλέον ασφαλής ως προς τις επικοινωνίες του. Και δεν θα αισθάνεται ασφαλής όχι μόνο γιατί η ΕΕΠ, η οποία θα έπρεπε να λειτουργεί σε μια κατεύθυνση προστασία μας από εξωτερικούς εχθρούς, έρχεται να επαναφέρει μετά από πολλές δεκαετίες τη θεωρία των εσωτερικών εχθρών για να βοηθήσει, να υποβοηθηθεί η παρακολούθηση των πολιτικών αντιπάλων, αλλά γιατί ακόμα και σήμερα
δυστυχώς ουδής ασχολείται με το ποιοι έχουν το Predator στην Ελλάδα και ποιους παρακολουθούν. Αυτό θεωρώ είναι εξαιρετικά προβληματικό και θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν απειλούμαστε μόνο εμείς, δεν απειλούνται μόνο τα άλλα κόμματα, ακόμα και οι ίδιοι αισθάνονται ασφαλείς ως προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εδώ είναι θέμα δημοκρατίας. Και έχετε ως Πασόκ Κινάλ, κύριε Ξεκαλάκη, χρεώσει αποκλειστικά όλη αυτή την ευθύνη στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον έχετε βάλει στο κάδρο των ευθυνών. Έχετε μάλιστα ζητήσει, αφού έχει την ΕΕΠ υπό την ευθύνη του, να άρει το απόρριτο και ζητάει επί μόνος και ο Νίκος Ανδρουλάκης και εσείς ως κόμμα να δοθεί πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Γιατί το αρνείται ο Πρωθυπουργός κατά τη γνώμη σας? Γιατί πολύ απλά θα αποδειχθεί, εφόσον έρθουν όλα τα στοιχεία στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ή μετέπειτα στην Εξεταστική όταν ξεκινήσει τις εργασίες της, ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι επειδή αποτελεί απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες, απέδειξαν ότι αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο και το νέο Πασόκ είναι ένα κόμμα στο οποίο έρχονται και προστρέχουν πάρα πολλοί Έλληνες προοδευτικοί πολίτες, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα υπό το φόβο επανεκλογής του Αλέξη Τσίπρα επέλεξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πλέον αυτή η ροή των ψηφοφόρων έχει σταματήσει, υπάρχει επιστροφή προς το Πασόκ. Αυτό είναι κάτι το οποίο φοβίζει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά του στερεί την αυτοδυναμία την οποία θεωρούσε έως πρότινος αυτονόητη. Δηλαδή, με απλά λόγια, κύριε Ξεκαλάκη, με απλά λόγια για να καταλαβαίνουν για ακροατές μας, γιατί το ρώτησα και στην κυρία Γεροβασίλη. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ήθελε να ελέγξει το τρίτο κόμμα, τις εξελίξεις του τρίτου κόμματος, ή και να εκβιάσει τον πρόεδρό του? Γιατί εδώ πλέον τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα και νομίζω πλέον ότι στη συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη έχει εμπεδωθεί το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο ζωφερά βέβαια συνάμα τα πράγματα. Άρα λοιπόν εξ αυτής της κατάστασης θεωρούμε ότι, εφόσον και τα στοιχεία έρθουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να αποτελεί ο ίδιος λειτουργό της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Πάντως, μεταξύ μας, όσο αυτή η κατάσταση δεν ξεδιαλύνει, το γνωρίζετε κι εσείς, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει τα δικά του σενάρια και μάλιστα κάποια κατευθυνόμενα τρόλς να διαδίδουν για τον πρόεδρο του τρίτου κόμματος της Βουλής ό,τι πιο απίθανο μπορεί να διανοηθεί ανθρώπου νους. Αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να ευσταθεί, αντιθέτως είναι μηνύσιμα. Η πραγματικότητα είναι, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε μέσω των διατάξεων ότι αποτελεί μια ενδεχόμενη απειλή για την εθνική μας ασφάλεια, και πραγματικά είναι να γελάει κανείς να αναφέρεται κάτι τέτοιο για τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος σε θέματα πατριωτικά, σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία, έχει σηκώσει τόσο πολύ το θέμα, τόσο έντονα στην Ευρωβουλή, το θέμα του εμπάργου των όπλων στην Ευρωβουλή και της υποβολής κυρώσεων σε όλους εκείνους που στηρίζουν την ανελεύθερη δημοκρατία του κύριου Ερντογάν. Πάμε λίγο τώρα στις πολιτικές εξελίξεις. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η υπόθεση των υποκλοπών σας φέρνει λίγο πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, ή για να το πω πιο ομαλά, γιατί δεν θέλω να αξίσω πληγές, απομάκρυνε κάθε ενδεχόμενο συνεργασία σας με τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με αρχηγό τον κύριο Μητσοτάκη. Τι λέτε γι' αυτό? Λέω ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν ήμασταν κοντά με την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός, ο κυρίαρχος ιδεολογικός μας αντίπαλος. Είναι μια πολιτική δύναμη η οποία κατ' εντολή του λαού σήμερα κυβερνά, και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία υλοποιεί
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων, τα οποία διαχρονικά προσπαθούσε να εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση ως προς τις πολιτικές στοχεύσεις. Η λογική της επιδοματικής πολιτικής είναι μια λογική διαχείρισης της μιζέριας. Δεν μας εκφράζει. Εμείς διαμορφώνουμε τις πολιτικές μας προτάσεις, οι οποίες θα αποτυπωθούν ξεκάθαρα και στην ΔΕΘΕ, στην επίσκεψη του Προέδρου μας 14 και 15 του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα κινούνται στο ίδιο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας, ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει και σήμερα έρχεται με διάφορες παραλλαγές να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κλέψει αυτή την ιδέα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι το μόνο μέτρο. Και ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ, τα οποία φέρεται ότι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μια δική μας πρόταση. Εμείς αισθανόμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ακριβώς. Ότι μέσα από την άσκηση της αντιπολίτευσής μας καταφέρνουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει κάποιες προτάσεις. Ακούνε οι πολίτες, ακούνε οι ακροατές μας, ακούνε οι τηλεθεατές από τα μέσα ενημέρωσης την μόνιμη ρίση σας για αυτόνομη πορεία, όμως εσχάτως. Και με αφορμή το θέμα των υποκλοπών διακινούνται σενάρια για πολιτική αστάθεια, για κυβερνησία, ξαναμπαίνει το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Τι απαντά το κόμμα σας σε αυτά τα σενάρια και κυρίως θα ήθελα και μια απάντηση. Θα συμφωνούσατε σε πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου ώστε η απλή αναλογική να φύγει από το τραπέζι? Όχι. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική. Είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο μέσα από ένα θεσμικό τρόπο επελέγει. Εμείς δεν παίζουμε με τον εκλογικό νόμο. Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι που δημιουργούν πολιτικές αστάθειες και βέβαια αυτή τη στιγμή το μείζον είναι, με βάση και αυτά που συζητήσαμε πριν, η δημοκρατική αστάθεια που δημιουργείται, η υποβάθμιση του πολιτεύματος μέσα από πρακτικές παρακολουθήσεων. Αυτά είναι τα σημαντικά προβλήματα και προφανέστατα, παρότι δεν το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης ούτε το κόμμα του, μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα των πολιτών και έρχονται να συμπληρώσουν όλη αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν θα πω ότι είναι μόνο την τελευταία τριετία, όλοι μας βιώνουμε πάρα πολύ δύσκολα και εδώ και 12-13 χρόνια περίπου. Ζούμε μια κατάσταση που διαρκώς υποβαθμίζεται η ζωή μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, να υπάρξει μια νέα προοπτική, την προοπτική την οποία θα δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένας νέος πολιτικός αρχηγός, ένας πολιτικός ο οποίος δοκιμάστηκε στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τύχει της αναγνώρισης όλων των άλλων πολιτικών ηγετών και των συναδέλφων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, αλλά και από τα άλλα κόμματα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός στην επόμενη φορά έχει επιλογή, δεν θα επιλέξει ούτε τον κύριο Τσίπρα ούτε τον κύριο Μητσοτάκη που αποτελούν μέρος αυτού του προβλήματος και δοκιμάστηκαν, θα δώσει τη δυνατότητα και στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να αλλάξει το ρου αυτής της ιστορίας όπου δεν ταιριάζει στην ελληνική κοινωνία. Να ρωτήσω κάτι από τα τελευταία. Θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός τώρα με τη ρελάν στη ΔΕΘ θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το πλήγμα από τις υποκλοπές και αμέσως μετά να μας πάει πιθανά σε πρόωρες εκλογές? Εσείς δεν είστε αντίθετοι σε πρόωρες εκλογές, αρκεί να κλείσει το θέμα, να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Εξεταστική Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα κουκούλεμα σε ό,τι αφορά στο θέμα των υποκλοπών, γιατί αν σήμερα αυτό καλυφθεί, θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε και την επόμενη ημέρα. Αυτό το παρακράτος που σήμερα λειτουργεί στη χώρα μας πρέπει να αποκαλυφθεί και να εκλείψει. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, όπως έχει πει επανειλημμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη μας. Άρα λοιπόν, και σε ό,τι αφορά στο ερώτημα που θέσατε, κατά πόσο θα μπορέσει να κάνει μια δίθεν ρελάνς ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, νομίζω ότι αυτό το θέμα
θα τον κατατρέχει, γιατί πλέον στη συνείδηση κάθε προοδευτικού πολίτη έχει πέσει αυτή η μάσκα, αυτό το προσωπείο του δίθεν φιλελεύθερου, του δίθεν υπερασπιστή των θεσμών με κεντρώα χαρακτηριστικά, και έχει αποκαλυφθεί ότι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τον πατέρα του και από τα όσα έπραξε την περίοδο διακυβέρνησής του το 1990-1993. Τελικά το θέμα είναι γονιδιακό. Ίσως έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο για να σας απελευθερώσω, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ σημαντικές υποχρεώσεις. Επανέρχομαι όπως ξεκινήσαμε, με αυτό το ενδιαφέρον άρθρο σας, το οποίο μάλιστα είπα στους φίλους τηλεθεατές στο The Socialist να το διαβάσουν. Εκεί λοιπόν κάνετε δύο πολύ σημαντικές επισημάνσεις. Πώς και γιατί πρέπει να σταματήσει η οικονομική μετανάστευση των νέων επιστημόνων και πώς θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα, με ποιες πολιτικές. Ήθελα δύο λόγια με αυτό, έτσι για να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, κύριε Ξακαλάκη. Πράγματι νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από έμπρακτη αισιοδοξία, μια αισιοδοξία η οποία αποπνέεται από τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι μετρήσιμες και άμεσα υλοποιήσιμες σε ό,τι αφορά στο θέμα της κοινωνικής κατοικίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα δημοσίων κτηρίων και μπορούν να διοχετευτούν και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντί να πάνε μόνο σε 4-5 μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες να διατεθούν για να υπάρξει επιδότηση κατοικιών για ανθρώπους, νέα ζευγάρια που το έχουν ανάγκη, ή και φοιτητές ακόμα που επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποια άλλη πόλη, αλλά σήμερα δεν τους το επιτρέπουν τα οικονομικά τους. Είναι μια πρόταση που επί της ουσίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε παλαιότερα με τις εργατικές κατοικίες. Δεν δημιουργεί εμπράγματα δικαιώματα. Απλά για τους πολίτες που έχουν ανάγκη, τους δίνει τη δυνατότητα να διαμένουν με πολύ χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να στήσουν τις οικογένειές τους και να βγάλουν ένα, ας το πούμε έτσι λαϊκά, μπελά από το κεφάλι τους, ο οποίος σήμερα είναι εξαιρετικά σοβαρός και κοστοβόρος. Και από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι και στα θέματα της εργασίας μπορεί να υπάρξει μια μείωση της φορολόγησης, για να υπάρχουν όμως διασφαλισμένες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση έρχεται και μιλάει με νούμερα λέγοντας ότι έχει μειώσει την ανεργία, όμως πολλές φορές τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια, γιατί η ανεργία μειώνεται μέσα και από ελαστικής μορφής εργασίες, μέσα από τετράωρα, μέσα από εξάωρα, μέσα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ακριβώς, όπου δεν μπορούν να στηρίξουν το εισόδημα και άρα την επιβίωση νέων ελληνικών ζευγαριών, και με αυτόν τον τρόπο οδηγούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου, του επιστημονικού δυναμικού μας στο εξωτερικό. Εμείς τα έχουμε μετρήσει όλα αυτά, δεν θέλουμε να λειτουργούμε με λογικές του παρελθόντος, όπου όλα ήταν λόγια του αέρα, και όλα αυτά θα τα παρουσιάσει ο πρόεδρός μας αναλυτικά, και από εκεί και πέρα και τα στελέχη μας θα κατέβουν κάτω στην κοινωνία να τα συζητήσουν με όλες εκείνες τις κοινωνικές και παραγωγικές ομάδες με τις οποίες θέλουμε να ταυτιστούμε και να πορευθούμε σε μια πορεία η οποία θα οδηγήσει προοπτικά στην διακυβέρνηση του τόπου από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα κόμματα δεν δημιουργούνται για να κάνουν τους 20 βουλευτές 50 και να βολεύονται άλλα 50 στελέχη, δημιουργούνται για να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους εποφελία του ελληνικού λαού. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ξεκαλάκη, να σας πω μόνο ότι πρέπει μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και την παρέμβασή σας ως κόμμα, από την οποία πολλοί συμπολίτες περιμένουν, όπως περιμένουν και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να ακούσουμε τις αντιπροτάσεις απέναντι σε όσα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό που οφείλετε να κάνετε, επειδή πλέον τελειώσετε πριν από το καλοκαίρι και με τα οργανωτικά, να βγείτε στην κοινωνία, να μιλήσετε με τους πολίτες και να καταθέσετε τις προτάσεις σας, αλλά κυρίως να αφουγκραστείτε τα αιτήματα των πολιτών. Έχετε μείνει αρκετά πίσω σε αυτό
και οφείλετε να καλύψετε το χαμένο έδαφος. Το επισημαίνω από αγάπη και από εκτίμηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά ήταν ένα κόμμα το οποίο βασιζόταν στα στελέχη του, στους ανθρώπους της εργασίας μέσα στις τοπικές κοινωνίες, και νομίζω όταν κάπου χάθηκε αυτή η επαφή άρχισε να πέφτει και το κόμμα μας. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι, και το πολιτικό δυναμικό που σήμερα βρίσκεται στην Χαριλάου Τρικούπη αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται μέσα στους τέσσερις τείχους αυτού του ιστορικού κτηρίου. Άρα να είστε βέβαιος ότι έτσι θα λειτουργήσουμε, και αυτό θα φανεί από την πρώτη μέρα μετά την ανακοίνωση των προγραμματικών μας θέσεων από τον πρόεδρό μας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα, το λέω από αγάπη, κύριε Ξεκαλάκη. Ξέρετε ότι ιστορικά μαζί σας έχω και προσωπικές σχέσεις. Θέλω να μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές στον πρόεδρο για περαστικά. Καλή επιτυχία σε εσάς, γιατί από ό,τι πληροφορούμε δημοσιογραφικά θα είστε υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα. Θα ήθελα μια επιβεβαίωση σε αυτό. Επαφίεται στα όργανά μας. Ναι. Πάντα έχω την θέση ότι εκεί που επιλέγεις να ζεις, εκεί πολιτεύεσαι. Γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει από το νότιο τομέα να προσφέρω στο κόμμα μας. Αλλά προφανέστατα όλα αυτά είναι στο χέρι του Προέδρου και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Έχετε δίκιο εσείς να λέτε αυτό, αλλά εγώ μπορώ να πω από τώρα στους υπηρώτες ότι στο νότιο τομέα θα είναι υποψήφιος ο Στέφανος ο Ξεκαλάκης, ένα εξαιρετικό στέλεχος με καθαρές απόψεις, με ανιδιοτέλεια και κυρίως με προσφορά στην παράταξη. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, κύριε Ξεκαλάκη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι,